πρόοδος έστω και με πιο αργά βήματα σε σχέση με αυτό που θα περίμεναν πολίτες και επιχειρηματίες σημειώνεται στο μεγάλο έργο της ανάπλασης της κάτω πόλης, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 μήνες από τον πεζόδρομο της Τριών Αβάρχων. Και η Τριών Αβάρχων είναι μέρος ενός πολύ μεγάλου έργου, είναι περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός, που αφορά την ανάπλαση της περιφερειακού κέντρου κάτω πόλη. Έχουμε χωρίσει δηλαδή την πάντα σε κάτω πόλη και άνω πόλη, δύο μεγάλες οργανωδίες, και προκειμένου να βελτιωθεί και η λειτουργία και η εικόνα της Πάντας. Η Πάντα είναι μια ιστορική πόλη, έχει ένα ιστορικό κέντρο, έχει πολλά κτίρια διατηρητέα, είναι ωραία Πάντα, έχει ρημοτομία, τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί μέχρι τώρα επαρκώς και καθόλου, μπορούμε να πούμε, πολλές φορές. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της ανάπλασης της κάτω πόλης, που σε συνδυασμό με την ανάπλαση της άνω πόλης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη λειτουργία και την εικόνα της. Με βάση τις εκτιμήσεις των αρμοδίων της Δημοτικής Αρχής, τα έργα στην Τριών Αβάρχων θα έχουν ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα και θα παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένος ο πεζόδρομος έως και την οδό Αγίου Ανδρέου. Οι σκάλες ιστορικές, οι τέσσερις, αναπλάθονται και έτσι θα έχουμε ένα σύνολο αναπλάσεων που συμβάλλουν, συντείνουν στο σε αυτό που είπα πριν. Είναι σημαντικά έργα, προχωράνε. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα με κατασυμματάρχες, μερικοί διαμαρτύρονται γιατί τα έργα επαρχιώς γίνονται αυτή την εποχή. Αυτή η εποχή για μας είναι η καλύτερη και για αυτούς, αφού ο Αύγουστος είναι ένας μήνας σχετικά χωρίς λειτουργία του κέντρου. Μετά τον πεζόδρομο της Τριών Αβάρχων, σειρά στις εργασίες αναμένεται να πάρουν η οδός Κανάρη στο πάνω τμήμα της και η οδός Σισίνιο, που εκτιμάται ότι η πεζοδρόμησή τους θα είναι πιο εύκολη σε σύγκριση με τις σημερινές εργασίες. Έπειτα, σε χρόνο μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, προγραμματίζεται να ξεκινήσει η πεζοδρόμηση της οδού Υψηλάντου από το Μαρκάτο έως τη Βότση.